Αντιδράσεις. Πρόσεξε τώρα τι έχει γίνει. Πάλι αδικία κατά τη Κρήτη ε, για τα νησιά με πληθυσμό πάνω από 150.000, δηλαδή φωτογραφίζουν την Κρήτη ουσιαστικά στην κυβέρνηση. Έχουμε ραγδαία μείωση του προπολογισμού και μάλιστα μέρη, το πιο παράξενο είναι αναδρομικά για το 2023. Ευνηδιαστικά λοιπόν και αναδρομικά. Μειώνει και το ποσοστό ε, την επιλέξιμο δαπανό στο 20% από το 60%. Οπότε δικαιολογημένα υπάρχουν θεσμικέ αντιδράσει από τα μελητήρια τη Κρήτη. Και αυτή η ίδια μείωση ισχύει και για τα υπόλοιπα νησιά. Όχι βεβαίω. Γιατί για τα υπόλοιπα νησιά παραμένει το, το ποσό όπω ήταν και για τι επιλέξιμε δαπάνε παραμένει το ποσοστό από 40% έω 70%. Γι' αυτό μιλάμε για αδικία τη Κρήτη. Μάλιστα. Τι άλλα παιδιά, όλα καλά. Οι βουλευτέ μα εντάξει. Είστε καλά. Μάλιστα. Οπότε, φαντάζομαι ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρχουν ε, ε, και κινητοποιήσει από την πλευρά των επιμελητηρίων. Ε, βέβαια. Ανά την Κρήτη. Και ζητούν και σχετικέ συναντήσει με τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη. Σίγουρα δεν θα το αφήσουν έτσι μερικά. Ναι, και νομίζω πως αυτό είναι και το δεδομένο και το χρήσιμο. Mm -hmm. Τι άλλο. Επειδή λέγαμε προηγουμένω για, για την υγεία, ε, είδε μια επιστολή που έχει έρθει ένα ευχαριστήριο. Παιδιά, πρέπει τα λέμε αυτά. Αυτά είναι τα όμορφα. Μια κυρία λοιπόν, η μητέρα του Φίλιππου η κυρία Ελένη. Η Ελένη. Ε, έστειλε ένα ευχαριστήριο σε, όλους, σε, όλη την αλυσίδα της υγείας, τόσο στο Βενιζέλι όσο και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και, μιλά, και στο ΕΚΑΒ φυσικά και μιλά για τους γιατρούς, το διοικητικό προσωπικό, το ιατρικό, το νοσηλευτικό, το παραιατρικό, τους πάντες. Το παιδί της αντιμετώπισε ένα ζήτημα υγείας, τίποτα, ένα, μια γρήπη, ένα ευκολάκι, mm. δεν ήταν κάτι α, ιδιαίτερο. Δυστυχώς αυτό εξελίχθηκε σε κάτι πάρα πολύ σοβαρό, σε εγκεφαλίτητα. Και η γυναίκα περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο το παιδί τη σώθηκε τελικά, επειδή ε, ουσιαστικά όλοι αυτοί, τόσο από το Βενιζέλιο όσο και από το παγνί, έπεσαν πάνω στο παιδί τη, προσπάθησαν, το, το έκαναν δικό του και κατάφεραν να σώσουν το παιδί τη. Η κυρία Ελένη λοιπόν λέει χαρακτηριστικά στην επιστολή που έχει στείλει ότι πρέπει όλοι να στηρίξουν το δημόσιο σύστημα υγεία. Γιατί αν δεν υπήρχε το δημόσιο σύστημα υγεία, ίσω να μην υπήρχε και. Ο Φίλιππος. Πολύ σωστά. Ένα πραγματικά συγκινητικό μήνυμα από την κυρία Ελένη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ πραγματικό μέσα από την κοινωνία σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που ξεπερνώντας τον εαυτό τους πραγματικά ξεπερνώντας τον εαυτό τους πολλές φορές ε, κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν χωρίς να έχουν κανένα εφόδιο, κανένα κίνητρο αλλά ίσω αυτό να είναι και το κίνητρο. Mm -hmm. ίσως αυτές οι, αναφορέ αναφορές της κοινωνίας να είναι το δώρο και η ασπίδα που χρειάζονται οι γιατροί. Πολύ σωστά. Λοιπόν, Μέρη, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και με τους κλινιάτρους, με το νέο νομικό πλαίσιο, με τις κινητοποιήσεις. Έχουμε εδώ κοντά μας τον άνθρωπο που θα μας λύσει όλες τις απορίες. Φυσικά. Είναι ο κύριος Γιώργος Πιπεράκης, ταμείας του Πανελλήνιου Κνιατρικού Συλλόγου. Mm. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Τι νομοσχέδιο και... είναι αυτό, γιατί σας λοιπόν, τους δρόμους? τι σα βγαίνει στου δρόμου, τι έχει συμβεί, λοιπόν, τι πρώτα γίνεται. Πρώτα απ' όλα να τα πιάσουμε λίγο σιγά σιγά. Αυτό το νομοσχέδιο είναι ένα από τα τέσσερα νομοσχέδια, τριάμιση ουσιαστικά, τα οποία έχουν κατατεθεί και έχουν ψηφιστεί από τι ελληνικέ κυβερνήσει από το 2003 και μετά, mm -hmm. που σκοπό έχει τη διαχείριση του προβλήματο των δεσπότων. Mm. Ένα πρόβλημα γνωστό σε όλη την επικράτεια, με γνωστά αποτελέσματα αφενός κοινωνικά, αφετέρου προβολής της χώρας μας και όλα αυτά. Όλα τα νομοσχέδια τα οποία προπήρξαν δεν αποτύχανε γιατί δεν ήταν καλά, ήταν κακά νομοσχέδια. Τώρα μαντεύουμε τι θα πείτε, κύριε και γιατί το έχουμε δει το έργο πολλές φορές Ρραβο. στην Ελλάδα. Αποτύχανε. Γιατί δεν εφαρμόστηκαν με... και όταν μιλάμε για το δεν εφαρμόστηκαν, όχι δεν ενίσχυσαν, δεν έγιναν οι έλεγχοι που έπρεπε να γίνουν για να δούμε κατά πόσο εφαρμόζονταν. Έχω την εντύπωση ότι και με αυτό τα ίδια θα έχουμε. Τώρα να σας μια πω... Μια από τα ίδια δηλαδή. Μια από τα ίδια γιατί η δυσκολία στον έλεγχο, δεν αναπόκειται ούτε στους κτηνιάτρους, mm -hmm. που δεν είναι καθήλυνοι αρμόδιοι και δεν είναι, αλλά στους ηλεκτρικούς μηχανισμούς που θα ορίσει το κράτος και κατά πόσο αυτούς θα τους έχει επαντρώσει, στελεχώσει και εξοπλίσει, mm -hmm. όπως και όσο χρειάζεται, για να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν. Δυστυχ... Δυστυχώς, εκεί χωλένομαι. Ε, το το έχω έχουν το, έχουν το σε όλε τι υπηρεσίε έτσι Μπράβο. και αλλιώς. Έτσι λοιπόν, συμβαίνει συνήθω. Ναι. Τώρα να πάω να πω πιο συγκεκριμένα. Mm -hmm. Καταρχήν η ιδέα του νομοσχεδίου να λύσει το πρόβλημα των αντισπότων είναι άψογη. Βεβαίω. Μπράβο του, πολύ καλή ιδέα. <laughs> τα επικροτούμε. Συμφωνούμε ω προ το σκοπό. Mm -hmm. Να δούμε τα μέσα που δίνει αυτό το νομοσχέδιο. Πρώτα απ' όλα πρέπει να εξετάσουμε πώς δημιουργούνται τα αδέσποτα, το πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει δύο παραμέτρους. Mm -hmm. Πρώτον, τα αδέσποτα τα οποία δημιουργούνται από πολλαπλασιασμό των ήλικων αδεσπότων και δεύτερον, τα αδέσποτα τα οποία δημιουργούνται από τις απελευθερώσεις σε εισαγωγικά mm -hmm. δεσποζόμενων ζώων, από άτομα τα οποία μη αναγνωρίζοντας τι ευθύνε τους τα απελευθερώσετε. Εγκαταλείψει. Ε, ε, είναι ίσω Είπατε τώρα, αλλά εγκαταλείψει. Α το πούμε λίγο πιο διπλωματικά, να μην αρχίσουμε από τώρα να φορτώνουμε. Λοιπόν, <χε> όλα τα νομοσχέδια και αυτό ακόμα πιάνει μόνο το ένα. Πιάνει μόνο τη διαχείριση των αντεσπότων, τα οποία θα προέλθουν από τον πολλαπλασιασμό των ήδη υπάρχοντων. Δεν πιάνει το άλλο. Θα πει κανεί έχει την περίφημη α, υποκρατικότητα της στήρωσης, αλλά αυτό δεν είναι τίποτα. Η πρόληψη είναι ένα θέμα παιδείας και το έλλειμμα παιδείας και σε αυτό το τομέα είναι εμφανές στην Ελλάδα. Οπότε όταν δεν σκεφτούμε, δεν δούμε 15-20 χρόνια μπροστά, mm -hmm. το οποίο και ανέξοδο είναι και εύκολο είναι, στα σχολεία, μια φορά τη βδομάδα, κάτι... Τους, να δημιουργήσει μια γενιά υπεύθυνων πολιτών και σε αυτό το τομέα, δεν θα έχουμε ποτέ λύση του προβλήματο. Εγκαταλείψει, κύριε Πιπερά, για να ανοίξουμε τώρα μια Πράδει. παρένθεση, γιατί το θίξατε mm. το θέμα που σε επίπεδο τοπικό ηρακλείο, ε, είναι παραμένει στα ίδια επίπεδα, αυξάνονται χρόνο με το χρόνο, λοιπόν, μειώνονται. Λοιπόν, ε, δεν μπορούμε να ξέρουμε τον ακριβή αριθμό, γιατί mm -hmm. δεν είναι εύκολο να υπολογιστούν τα δέσποτα τα οποία υπάρχουν. Ε, εκείνο που έχουμε σαν εικόνα, είναι ότι στα πλαίσια της πανδημίας αυξήθηκε ο αριθμός των οικογενειών που είχαν κατοικίδια. Οπότε αν δεχτούμε ότι το ποσοστό των ανεύθυνων είναι σταθερό, ο απόλυτο αριθμό είναι μεγαλύτερο. Ε, βέβαια και είναι μεγαλύτερο. Οπότε, και το βλέπουμε στι βλέπετε πάμε. τι γίνεται. Εντάξει. Από γειτονιά σε γειτονιά είναι γεμάτη αδέσποτα. Ναι, και ανάλογα. τη μια μέρα δεν έχει και την άλλη μέρα έχει τρία-τέσσερα. Και είναι ανάλογα με τι γειτονιέ. Mm. Υπάρχουν γειτονιέ που βρίσκουν πιο εύκολα να φάνε τα δύσμυρα, άλλε γειτονιέ. Τέλο πάντων. Ε, Α μην πούμε για αυτά τα συγκεκριμένα. Να επανέλθω mm. λοιπόν στο νομοσχέδιο. Τι έχει κάνει αυτό το νομοσχέδιο και μας έχει βγάλει λίγο προς τα έξω, γιατί σαν κλάδος θα πρέπει να το πούμε είμαστε από τους πιο ήρεμους κλάδους. Εμείς κινητοποιείς τις κτηνιάτρες, δεν θυμάμαι. Έχουμε, πρώτη φορά, βλέ, έχουμε φορά, ξανακάνει απεργίες, ναι. αλλά γενικά σαν κλάδος έχουμε πολύ χαμηλό προφίλ και εξ ανάγκης λόγω του αριθμού μας, και ότι ε, και με θέματα δημόσιας υγείας, mm. τρόφιμα και τέτοια. Δεν θέλουμε να δημιουργούμε προβλήματα mm. στο σύνολο. Λοιπόν, ο νέος νόμος έχει βάλει ορισμένα θέματα που κατά τη δική μου γνώμη είναι γελία, Κατά τη γνώμη του συλλόγου μας είναι αντιεπιστημονικά. Mm. Εγώ το λέω πιο λαϊκά. Ε, πρώτον. Έχει βάλει τη λεγόμενη υποχρεωτική στήρωση και τη λήψη και αποστολή δείγματος DNA από τα ζώα τα οποία δεν θα στήρωθούν σε ένα εργαστήριο στην Αθήνα Ιδιωτικό? που θα έχει όχι. Α, θα, φτάσουμε... θα φτάσουμε και εκεί. Το πάλι καλά δεν πρέπει να το πείτε ακόμα. Χειράστηκε, με. Χειραστήκατε. Λοιπόν πρώτα απ' όλα στο θέμα τη υποχρεωτικότητα τη στήρωση. Για να μην έχουμε παρεξηγήσει, γιατί βγήκαν διάφοροι και λένε γιατί οι κτηνίατροι είναι ενάντια στη στήρωση. Δεν είμαστε ενάντια στη στήρωση. Είμαστε υπέρ 110% των στήρωσεων των ζώων. 110%. Υπάρχει μια μερίδα ζώων τα οποία δεν μπορούν να στηρωθούν. Υπάρχουν ζώα τα οποία είναι 9-10 χρονών αυτή τη στιγμή. Mm -hmm. Κάποια από αυτά, ειδικά μικρόσωμα, με την προοδευτική ενδοκάρδωση που εμφανίζουν, μπορεί να καταλήξουν ή έχουν ήδη εγκαταστημένη καρδιακή ανεπάρκεια. Mm -hmm. Δεν γίνεται. Πώ θα τα στηρώσει αυτό. Πώ θα τα στηρώσει, mm -hmm. Λέω ότι πρέπει να βγάλει γνωμάτευση ο κτινίατρο. Αλλά τη γνωμάτευση πρέπει να την επισυνάμψει με κάποιο έγγραφο ή με κάποια εξέταση υπέρχου μέσα στο Εθνικό Μητρό, ώστε να δικαιολογηθεί αυτό, δηλαδή να μπει ο ιδιοκτήτης σε παραπάνω έξοδα, για να καλυφθεί. Κύριε Πιπεράκη, Εθνικό Μητρό έχουμε αυτή τη στιγμή. Α, αυτό είναι το επόμενο θέμα. Λοιπόν, ε, οπότε το θέμα της στηρώσεως, πέρα το ότι δεν είναι για όλα, και δεύτερον το ότι είναι η στήρωση μια απόφαση, είναι ένα δικαίωμα του ιδιοκτήτη συζητάμε αυτή την περίοδο για τα δικαιώματα που πρέπει να έχουν όλοι. Βλέπετε το δώρο που γίνεται για το νομοσχέδιο. Αυτό είναι ένα δικαίωμα του ιδιοκτήτη, Το αποφασίζει ο ιδιοκτήτη και το εγκρίνει ο κτηνιάτρο πόσο υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Οπότε, κατά μα αυτό ήταν εντελώ αντιεπιστημονικό και ανήθικο. Μητρό. Μητρό υπήρχε από το 2003 που ξεκίνησε η υποχρεωτική σήμανση των ζώων. Το Μητρός το 2015 το διατηρούσε με δικά του έξοδα ο Πανελλήνιος Κλινιατρικός Σύλλογος, Σύλλογος. Το 2015 το πήρε το κράτος, το πήγε στο Υπουργείο Ακροτικής Ανάπτυξης mm -hmm. γιατί του περισσεύραν κάποια χρήματα προφανώς, να τα αξιοποιήσει εκεί πέρα. Άρχισε να δουλεύει το Μητρό το συνηθίσαμε, το δουλέψαμε, έλεγε η υποχρεωτική δήλωση του microchip του ιδιοκτήτη. Και έπρεπε να κάνουμε μια υποχρεωτική δήλωση του αντιληπτικού εμβολιασμού, όχι στο Μητρό, mm. σε κάποια άλλα βιβλία τα οποία παραδίδαμε σε κάποια τακτά χρονικά διαστήματα της Διευθύνσης τη Και ήταν αυτό το πράγμα. Και βγαίνει ένα νέο Μητρό, το οποίο μας λέει ακριβώ τα ίδια πράγματα. Απλώ σου δίνει τη δυνατότητα να βάλεις και άλλα. Και γιατί δεν συνεχίσουμε αυτό που είχαμε. Γιατί ρωτάτε εμένα, δεν το πάγω να γίνει έτσι αυτό το πράγμα. <fight> γιατί, θα, θα σας απαντήσω εγώ, εγώ, γιατί και κάποιο πρέπει να φτιάξει ένα νέο μητρό στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή και να γίνει μια ανάθεση έργου. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Όντως, αυτό το πράγμα έγινε μια ανάθεση έργου σε ένα εξωτερικό και... Πολύ απλά. Συνεχίσει και συνεχίσεις Οπότε με... καταλαβαίνω. Κύριε Πιπεράκη, mm -hmm. γιατί το συζητούσαμε πριν και με τη Μέρη, με αυτό το βιβλιαράκι που έχουμε όλοι οι ιδιοκτήτε ζώων. Τι γίνεται τώρα. Όποιοι είδαν τι αφήσει μα, είδαν ότι άλλο ένα από τα αιτήματά μα είναι πάνω σε αυτό. Ο νέο νόμο λέει ότι το καινούργιο και αναβαθμισμένο ηλεκτρονικό μητρό καταγραφή ζώνη τροφιά δίνει το δικαίωμα και τη δυνατότητα και στον κτηνίατρο και στον ιδιοκτήτη και η δαιμόνα του ζώου, χρησιμοποιώντα τους κωδικούς του τάξης, ναι, το μένει την το του mm -hmm. ο του, ο του δικού του, να εκτυπώσει ένα ψηφιακό ηλεκτρονικό βιβλιάριο, το οποίο αυτό θα είναι το μόνο νομικό έγγραφο το οποίο θα ισχύει ως αφρά το ζώο. Εμείς εκείνο που ζητάμε είναι να μην καταργηθεί, όπως λέει, το βιβλιαράκι, το ωραίο βιβλιαράκι που υπάρχει. Ο βασικότερος λόγος είναι η πολύ εύκολη πρόσβαση mm. της μεγάλης πλειοψηφίας του πληθυσμού mm. σε αυτό το μικρο δίσμηρο δύσμηρο, χάρτινο βιβλιαράκι. 6075, πολύ πιο εύκολα θα μπει σε αυτό. Δεν θα μπει στο pet.gov με τους κωδικούς του Taxis.net. Του οποίου. Καλά, και ένα ναι. σε 30 μπορεί ναι, ναι, γιατί να είναι. Οι πιο πολλοί του κωδικού του τάξη δεν του ξέρουν. Του ξέρουν Τώρα, τώρα να βάλουν στο λογιστή να βγάλει το ηλεκτρονικό βιβλιάριο του σκύλου. Ε, Έμενα ο αδερφό μου λογιστή είναι να το πω και αυτό. <σχελίες> με τι πέτρε θα σα πάρει και <σχελίες> <θα σας πάρει>, λίγο <σχελίες> πέρα. <σχελίες> ναι. Λοιπόν, επειδή έχουμε λίγο πίεση με το χρόνο, θέλω να ρωτήσω το εξή. Τώρα, αν ένα ιδιοκτήτη, γιατί βλέπω ότι τα πρόστιμα είναι πολύ μεγάλα, δεν προχωρήσει ούτε στη στήρωση ούτε στείλει και το, το συγκεκριμένο τι, λοιπόν, πάμε για καινούργιες στρατιές λοιπόν, ε, ε, Πρώτα αδέσποτων. απ' όλα, η απόφαση που έχουμε πάρει εμείς είναι δεν θα στείλουμε DNA στο εργαστήριο. Ωραία. Είναι μια απόφαση mm -hmm. συνειδητή. Είναι μια απόφαση η οποία μας κάνει να παρανομήσουμε εφόσον μας καταγγείλουν. Αλλά το κάνουμε συνειδητά, εν γνώση των συνεπειών που μπορεί να έχουμε. Αντάρτικο, λοιπόν, κύριε Πιπεράκη. Πείτε το και έτσι. Yeah. Και το κάνουμε για ποιο λόγο. Η, Η λήψη γενετικού υλικού και αποθήκευση, ώστε τυχαία, αν βρεθεί κάποιο αδέσποτο στο δρόμο μετά από 6-10 μήνε, να πάρουν από αυτό DNA και να το τσεκάρουν αν θα ταιριάζει με κάποιο από τα ίδια αποθηκευμένα DNA. Άρα, να απόγονο του τάδε, άρα ο Δίνα άφησε το ζώο. Αυτό θα φάει το πρόστιμο. Αυτά είναι λίγο γελιότητε. Γιατί είναι σενάρια επιστημονική φαντασία και μάλιστα συνάδελφοι στο εξωτερικό όπου έχω την τύχη τουλάχιστον δισετησίω να, mm -hmm. να αναστρέφουμε να συζητάμε μαζί στι συνελεύσει του Ευρωπαϊκού Συλλόγου, γελούσανε. Μα πραγματικά. Γελούσανε. Γελία, Οπότε, ε... στρατιέ αδεσπότων mm -hmm. δεν θα έχουμε. Για ποιο λόγο αυτοί που είναι συνεπεί και υπεύθυνοι και τα έχουν τις πάρει και τα έχουν στηρώσει και τα προσέχουν. Υπάρχει ένα ποσοστό οι οποίοι αποκτήσανε ζώο χωρίς να ξέρουν για ποιο λόγο τα αποκτήσανε mm. ή χωρίς να μην ξέρουν τι χρειάζεται, τι πρέπει να του προσφέρουν, αν μπορούν να του προσφέρουν αυτά που χρειάζεται το ζώο. Γιατί μου είχε πει ένα φίλο μου ότι το ζώο λέει αυτό που θα το πάρει πρέπει να έχει τα τρία Χ: χώρο χρόνο, χρήμα. Είναι ένα παιδί. Είναι ένα δηλαδή, παιδί, πραγματικά. Τρόποτινα. Οπότε αυτοί τα έχουν κάνει όλα αυτά. Δεν θα τα αφήσουν. Αν αφήσουν κάποιοι άλλοι, θα είναι πολύ μικρό ποσοστό. Μάλιστα. Δεν θεωρώ πάντω ότι θα έχουμε πολύ περισσότερα, αλλά θεωρώ ότι δεν θα έχουμε λιγότερα. Μάλιστα. Και με αυτό, κύριε Πιπεράκη, Άρα, πρέπει... Άρα ο σκοπός δεν θα επιτευχθεί, έτσι κι αλλιώς. <laughs> υποτιθέμενος ο σκοπός δεν θα επιτευχθεί ε, ναι. Λοιπόν. Και ήταν και άλλα πράγματα. Ε, εντάξει, Επιγραμματικά, ε, απλώ θα ήθελα να πω ότι. Ναι. Και, Υιδο... και να κλείσουμε αυτό, να γιατί δεν να μιλήσουμε σε άλλη ναι, Ότι οι δομέ που είναι υπεύθυνε για την εφαρμογή των προγραμμάτων διαχείριση των αδεσπότων mm. είναι δομέ ε, τη τοπική αυτοδιοίκηση. Mm. Για να υπάρχουν όμω, θα πρέπει να υπάρχουν κτηνίατροι μέσα στου Δήμου να τα τρέχουν αυτά τα προγράμματα μόνιμοι, mm. για να μπορούν και έτσι και να επιδοτούνται και όλα αυτά. Εκείνο που ζητάμε, απαιτούμε, όπω θέλετε, πείτε το, για τώρα τι απέτηση που εδώ μα γράψανε στα παλαιότερα των υποδημάτων, όταν ήταν να γραφτεί ο νόμο, είναι να προσληφθούν στου πιο μεγάλου Δήμου τουλάχιστον ή σε διαδημοτικά κτηνιατρία mm. κτηνία, μόνιμοι υπάλληλοι, ώστε να τρέξουν αυτά τα προγράμματα. Τουλάχιστον να γίνει κάτι από εκεί. Μακάρι. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσετε τη δυνατότητα να τα πω. Να είστε καλά.